Γεια σας φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το ψάρεμα της σουπιάς. Πριν ξεκινήσουμε, άμα θέλετε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να με στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για το πού μπορούν να συναντήσουμε τις σουπιές. Η σουπιά της αρέσει να ζει σε βυθούς, κυρίως με άμμο, που αποτελείται από άμμο και βούρκο, αλλά υπάρχει και ανάμεικτη φυκιάδα ή και μονόπετρα κάτω στο βυθό. Επίσης, ένα άλλο μέρος που μπορούμε να βρούμε σουπιές είναι σε λιμανάκια κλειστά, πάλι με λάσπη βυθό, με λασπόδε βυθό, επειδή εκεί πέρα ξεψαρίζουν κάποια ψάρια και τρώνε κάτω από τα καΐκια συνήθως. Η διατροφή της σουπιάς αποτελείται κυρίως από καβουράκια, γαρίδες, διάφορους οργανισμούς που θα βρει στον πυθμένα και ψάρια. Τρόπος που της αρέσει να κυνηγάει είναι η ενέδρα, να το πω, και πολλές φορές το καμουφλάζ της, βασικά είναι και η δύναμή της, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλάζει χρώματα και καμουφλάρεται τέλεια στον βυθό, οπότε κυνηγάει με βάση το καρτέρι και την ενέδρα. Δεν είναι ένας θηρευτής ο οποίος θα κυνηγήσει νευρικά και γρήγορα για να πιάσει το θύραμά του. Προτιμάει να το πλησιάσει ύπουλα, να κάνει ένα καμουφλάζ, να κρατήσει μια απόσταση, να πετάξει πλοκάμι και να πιάσει το θύραμά του. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία, γιατί τη χρησιμοποιούμε και στο ψάρεμά μας. Θα σας πω και στη συνέχεια του βίντεο τι εννοώ. Η εποχή που θα βρούμε τις σουπιές ξεκινάει συνήθως από το φθινόπωρο, αλλά εκεί θα συναντήσουμε κυρίως μικρές σουπιές, και όσο θα περνάει ο καιρός και θα μπαίνει ο χειμώνας και θα πλησιάζουμε την άνοιξη, θα βρούμε πολύ μεγαλύτερες σουπιές και αξιόλογα μεγέθη που αξίζει και να τα κρατήσετε. Μην σας κουράζω με πολλά άλλα λόγια, πάμε να μιλήσουμε κατευθείαν στο ψάρεμα, να σας πω μερικά tips και να προσπαθήσω να πιάσω και κάποια σουπιά, ώστε να δούμε και πώς γίνεται στην πράξη όλα αυτά που είπαμε. Πάμε για ψαρεματάκι. Ήρθαμε τώρα στο πεδίο που θα ψαρέψω τις σουπιές. Θα πω δύο πράγματα για τις καλαμαριέρες. Όλοι λέμε να ψαρεύουμε τις σουπιές με δυομισάρες καλαμαριέρες. Ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί η σουπιά έχει πολύ μικρά πλοκάμια και συνήθως πάει και πιάνει την καλαμαριέρα στα πλάγια. Την αγκαλιάζει έτσι. Οπότε μια μικρούλα καλαμαριέρα καρφώνει πιο γρήγορα και τα πλοκάμια της σουπιάς είναι πιο κοντά στα γκίνια της καλαμαριέρας μας, οπότε πιάνονται και πιο εύκολα. Όχι ότι μια τριάρα ή και μια τριαμισάρα καλαμαριέρα δεν θα πάει να τη βαρέσει. Απλά η δυομισάρα έχει περισσότερη επιτυχία στο να την πιάσουμε, να την καρφώσουμε δηλαδή. Συνήθως, επειδή ψαρεύουμε πάτο, κατά 99% της σουπιάς τη συναντήσουμε στον πάτο της θάλασσας. Οπότε ψιλοσέρνουμε στο βυθό, έχουμε και κάποιες απώλειες. Οπότε καλό είναι να επιλέγουμε και λίγο οικονομικές καλαμαριέρες. Εγώ στην προκειμένη φάση έχω διαλέξει μια Red Tackle να ψαρέψω. Red Tackle λιγότερο από 5 ευρώ. Πολύ καλές καλαμαριέρες, έχουν καλή βύθιση, αρκετά καλή ποιότητα και φτηνές. Το glow στις σουπιές δεν θα έλεγα ότι παίζει απίστευτο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές έχει δείξει ότι έχει απόδοση. Δεν τρελαίνομαι με τον glow, γιατί ούτως ή άλλως και το καβούρι είναι μέσα στην διατροφή της σουπιάς και το καβούρι δεν έχει καθόλου glow. Δυστυχώς έχω πάρα πολύ αέρα. Έχω πολύ αέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πιάσω κάτι, θα προσπαθήσω. Ξεκινάω μια δυομισάρα Red Tackle. Έχει και τον glow της. Έχει πολύ καλή βύθιση. Σήμερα τι θα γίνει. Πάμε τώρα στην πράξη. Κάνουμε τη βολή μας, όπως την έκανα και εγώ. Περιμένουμε την καλαμαριέρα μας να πατώσει. Δεν πρέπει να μαζεύουμε γρήγορα. Πρέπει να μαζεύουμε αργά και να κάνουμε πολλές παύσεις. Η σουπιά θα μας βαρέσει στην παύση. Όπως σας είπα, θέλει να πάρει το χρόνο της, θέλει να νιώσει εμπιστοσύνη ότι το έχει, να το πω έτσι, ότι μπορεί να πιάσει το θύραμά της. Και η παύση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε απόδοση. Επίσης, δεν πρέπει να σέρνουμε όλη την ώρα στο βυθό ασταμάτητα. Πρώτα απ' όλα θα σκαλώσουμε. Μερικά χτυπηματάκια πάνω εδώ θα μας δώσουν
το περιθώριο, να το πω, να μας δούνε οι σουπιές. Θα τις προσελκύσουμε καλύτερα. Παίζει να με χτύπησε μια. Σέρνουμε λίγο, πάψε. Άμα είναι σουπιά θα πάει τώρα. Νάτι. Δεν χρειάστηκε δεύτερη βολή. Έδωσα χρόνο στην πάυση για να πάρει την καλαμαριέρα. Θα την αφήσω να φύγει. Αλλάζω τη rage tackle και βάζω μια κίτρινη κραζή. Μου έχει δώσει πάρα πολλά κομμάτια αυτή, σε σουπιές την τρώνε πάρα πολύ την κίτρινη. Αλλά επειδή έχω θολούρα, έχει αέρα και θέλω μια τριάρα τώρα να έχω λίγο παραπάνω βολή, βάζω αυτή την κίτρινη. Να πιάσω πολλές σουπιές, έχω έρθει καθαρά για να κάνω το βίντεο. Ό,τι πιάσω θα απελευθερωθεί. Σουπιές θα ψαρέψω Δεκέμβριο, Ιανουάριο που είναι πιο μεγάλες, που είναι πραγματικά μεγάλες. Φρενάκια στο μηχανισμό μας δεν χρειάζεται να είναι ούτε πολύ λάσκα ούτε πολύ σφιχτά. Χρειαζόμαστε να είναι πατημένα, να έχουν μια τόνωση ώστε να καρφώνουν τις σουπιές στο νευρικό κάρφωμα που θα κάνουμε. Έπιασα. Η κίτρινη είναι τρομερή. Δεν προλαβαίνει να πέσει. Η σουπιά, όπως σας είπα, θα πάει νοχελικά και θα πιάσει την καλαμαριέρα μας. Χάλια. Ακόμα ένα θέμα που απασχολεί πολλούς είναι το σήκωμα. Αν φέρετε τη σουπιά σταθερά, κατεβάστε τη μύτη του καλαμιού κοντά και τη σηκώστε σταθερά, όπως είναι μέσα στο νερό, τη σηκώστε σταθερά έξω με την ίδια ταχύτητα, δεν ξεπιάνετε. Παλιά κουβάλαγα απόχειες, μου πέφτανε, μου φεύγανε. Άμα δεν αναχωθείτε και το κάνετε σταθερά και σιγά, όπως έρχεται με τη ροή της έξω, δεν φεύγει. Ο αέρας δυστυχώς έχει δυναμώσει πολύ και είναι καθαρά πλευρικός. Με το ζόρι έχω αίσθηση. Αυτό ήταν το ψάρεμα. Έπιασα δύο σουπιές. Με ενδιαφέρει να σας δείξω πώς να τις ψαρέψετε. Γεια σας φιλαράκια μου. Τα λέμε στο επόμενο ψάρεμα.